φθινόπωρο είναι η εποχή που πρέπει να δώσουμε στον καζόν μας τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα, έτσι ώστε να το προετοιμάσουμε για τις σκληρές συνθήκες του χειμώνα και να διατηρηθεί σωστά. Μία από τις βασικές δουλειές που πρέπει να κάνουμε είναι η λίπανση. Για να έχουμε ένα υγιές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα την άνοιξη, θα πρέπει να λιπάνουμε σε δύο δόσεις. Ένα στις αρχές του φθινοπόρου και ένα στα τέλη. Το λίπασμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι πλούσιο σε άζωτο και κάλιο. Αυτά είναι τα σπουδαιότερα συστατικά για να αναπτύξει ο κλωοτάπητάς μας ένα γερό ριζικό σύστημα για να διατηρηθεί σωστά το χειμώνα. Επόμενη εργασία είναι ο αιρισμός. Είναι μια δουλειά που θα πρέπει να την κάνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Όταν πέσει θερμοκρασία αρκετά, τότε δημιουργούμε τρύπες στο χλωοτάπητα, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει το οξυγόνο που χρειάζεται. Για αυτή τη δουλειά θα πρέπει να προμηθευτείτε από το εμπόριο κάποιο εργαλείο εξαέρωσης, είτε σε κύλινδρο, είτε παπούτσια εξαέρωσης που τα προσαρμόζετε στα υποδήματά σας. Στην περίπτωση που ο χλωοτάπητά σας το καλοκαίρι είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά και έχει δημιουργήσει κενά, τα λεγόμενα μπαλώματα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα σπείρετε και να ξανααποκτήσετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Επίσης, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα την άνοιξη, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεριζώσετε όλα τα ζυζάνια από το χλωοτάπητά σας. Μην ξεχνάτε ποτέ να μαζεύετε όλα τα φύλλα και τα ξερά κλαδιά που έχουν μαζευτεί επάνω στον καζόν με συλλέκτες φύλων ή και τσουγκράνες, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει το φως που του χρειάζεται. Τέλος, δεν σταματάμε σε καμία περίπτωση να κουρεύουμε και να ποτίζουμε το χλωοτάπητά μας μετά το καλοκαίρι. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ποτίζουμε όταν δεν βρέχει. Ο χλωοτάπητας χρειάζεται πολύ νερό ακόμα και το χειμώνα. Το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό και καταπράσινο και έτσι θα μπορείτε να απολαύσετε όμορφες στιγμές και παιχνίδια στον καζόν σας χωρίς προβληματισμούς.